Καλημέρα! Hello, Ilibo GR. Hello, μιλάω στο Instagram τώρα. Hello, Merylinda. Hello, Fanny Καρανικόλα. Hello, Ιωάννα Μπεντιούλη. Hello, Τένια Γκολ. Hello, Κάλκι Κελμένη. Hello, Βάια Δήμα. Hello, Κάτια Πανάτζο. Hello, Λάμπρος τελεία μου. Hello, Βενέτης Δημήτρης. Hello, Βιρτζίνη. Hello, Καραμαγκάλη. Hello, World Football Party. Hello, Κριστιαν Φασουλιώτου. Hello, Ελένη Πουπουνού. Hello, Νίνα Θεοδωρίδου. Hello, Κριστιανά Food Life. Hello, Ειρήνη Ανδρέου, Μαρία Βουχούρα, Αριάννα Βάρα, Ελένη F78, Βίκη Ρούσου, Ελένη Καμπαρινιέρη, Φιλάνα, Φροδάσκο Ταζελ, Αρτεμάκη. Πάει το Instagram, πάμε και στο Facebook. Μέρι Κουνούπς, χτες είχα γενέθλια. Εντάξει, είπε να κάνει τη δήλωσή της. Μπράβο, κοπέλα μου, να τα εκατοστήσεις. Τη Δευτέρα έφτιαξε τα φασόλια σου, θα τα φτιάξουμε σήμερα. Δημήτρης Κοντονικολάου, θα κάνω τη γαριδομακαρονάδο σημεράκι, καλημέρα να την κάνεις, δεν υπάρχει, τα σπάει, είναι καταπληκτική. Hello from Κομωτινή, Ειρήνη Έλα Πονένη, μιλάω τώρα στο Facebook. Έφη στα Στραβοσκούφη, καλημέρα Άκη, έσκησαν τα τσουρέκια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εσείς σκίσατε που τα κάνετε τέλεια. Νίκος Λούλα Καπινιάρης, καλημέρα Άκη, έκανα τα τσουράκια τέλεια, καλημέρα πήθανε σεφ από Νάουσα Εμαθίας. Hi from Australia, Βερόνικα Γκέκας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μία όμορφη ημέρα σήμερα. Θα κάνουμε ένα εθνικό μας φαγητό, τη φασολάδα. Να σας πω την αλήθεια, όταν ήμουν πιτσιρικά, στο αγαπημένο μου όσπριο, με διαφορά όμως, δεν υπήρχε δεύτερο, ήταν τα ρεβίθια. Και θα σας πω γιατί είναι τα ρεβίθια. Γιατί η γιαγιά μου έκανε όλη την ώρα ρεβίθια. Και γενικά οι επιστήμονες έχουν πει πως υπάρχει ένας μύθος ότι άμα φας 21 φορές ένα φαγητό στη ζωή σου, αυτομάτως ο εγκέφαλός σου λέει πως αυτό το φαγητό είναι νόστιμο. Αυτό παθαίνουμε με πολλά φαγητά. Παραδείγματος χάρη πατάτες τηγανιτές. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, επειδή σε κάθε φαγητό, σε κάθε τραπέζι, σε κάθε γεύμα υπήρχε μια πατάτα τηγανιτή, επειδή τρώγαμε πατάτες τηγανιτές, όλοι θεωρούσαμε και θεωρούμε ακόμα ότι οι πατάτες τηγανιτές είναι ένα από τα πιο νόστιμα φαγητά. Που ουσιαστικά είναι λαχανικά τηγανιτά, άμα το σκεφτείτε. Είναι τα μόνα λαχανικά τηγανιτά που όντως τρελαινόμαστε. Το ίδιο πράγμα ισχύει για όλα τα φαγητά. Πρέπει λίγο να εξασκηθούμε στις γεύσεις μας και περισσότερο πρέπει να εξασκήσετε τα παιδιά σας, όσο είναι πιτσιρίκια, να τα βάζετε να τρώνε όλα τα φαγητά. Δηλαδή, ο μικρός ή η μικρή σίγουρα θα θέλουν πίτσα, σίγουρα θα θέλουν γύρο, σίγουρα θα θέλουν μπουγάτσες, σίγουρα θα θέλουν όλα αυτά τα έτοιμα. Αλλά άμα τους μάθετε από μικρούς και άμα τους εκπαιδεύσετε να τρώνε όλα τα φαγητά, στο τέλος της ημέρας θα τα ζητάνε τα ίδια. Δηλαδή, άμα καταφέρετε το παιδί σας να ταΐσετε 21 φορές ρεβίθια, θα γίνει το αγαπημένο του φαγητό. Άμα καταφέρετε να ταΐσετε 21 φορές φακές και φασόλια, θα γίνει το αγαπημένο του φαγητό. Άμα καταφέρετε να ταΐσετε πίτσες, πατάτες, τηγανιτές, γύρο, μπέργκερς και όλα τα υπόλοιπα 21 φορές, αναγκαστικά θα γίνει το αγαπημένο του φαγητό. Οπότε πολύ προσοχή στους γονείς. Πρέπει όντως να καταλάβετε ότι όταν ζητάει το παιδί κάτι συγκεκριμένο, το ζητάει επειδή εσείς το έχετε εκπαιδεύσει και όχι επειδή η γλώσσα του το ζητάει. Το ζητάει ο εγκέφαλος γιατί έχει συνδυάσει ότι αυτό το φαγητό είναι νόστιμο. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και στα ζώα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ένα ζώο μάθει να τρώει ένα συγκεκριμένο φαγητό, θεωρεί ότι αυτό το φαγητό είναι νόστιμο και το συνδυάζει μια ζωή. Λοιπόν, τα φασόλια είναι πολύ θρεπτικό φαγητό και γενικά όλα τα άσπρια. Άνετα μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη ζωική μας πρωτεΐνη με τα φασόλια. Και τελευταία, εγώ σας έχω πει και το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ έκανα ένα πείραμα πριν από λίγο καιρό. Έβαλα τον εαυτό μου με το ζόρι, να το πω έτσι, να μην τρώει κρέας 2 φορές την εβδομάδα. Όχι για θρησκευτικούς λόγους, την Παρασκευή, για λόγους δικούς μου. Γιατί είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν υπήρχε ούτε μία μέρα που να μην φάω κρέας. Γιατί ακόμα και αν φας ένα τοστάκι με ζαμπόν τυρί, είναι κρέας. Έχει μέσα κρέας. Και γενικά κατάλαβα ότι δεν τρώω μία φορά την ημέρα κρέας, γιατί άμα σηκώνεσαι το πρωί τρως ένα τοστάκι, το μεσημέρι τρως ένα σάντουιτς, το πρόγευμα τρως ένα σάντουιτς, το μεσημέρι τρως κοτόπουλο με πατάτες,
Το απόγευμα τρως ένα, δεν ξέρω τι, ένα σνακ άλλο και το βράδυ τρως ψάρι. Έχεις φάει 5 φορές ζωικές πρωτεΐνες την ημέρα και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, δεν τρώμε μία φορά, τρώμε 5. Οπότε, να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ούτε vegan, ούτε vegetarian. Δεν είμαι τέτοια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι όντως όλα πρέπει να έχουν ισορροπίες και όντως το κρέας πρέπει να το τρώμε 1, 2, 3 φορές την εβδομάδα, αλλά όσο εκεί. Αλλά όταν λέω 1, 2, 3 φορές, δεν εννοώ 1, 2, 3 φορές να τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ κρέας. 1, 2, 3 φορές. Οπότε γενικά έκανα μικρό πείραμα. Είδα ότι μου αρέσει. Στην αρχή δυσκολεύτηκα γιατί όντως είχα μάθει λίγο τον οργανισμό μου να είναι τεμπέλη στο στομάχι μου. Και όσο τεμπελιάζει το στομάχι, να ξέρετε ότι του αρέσει. Γιατί η πρωτεΐνη από το κοτόπουλο, η πρωτεΐνη από τα κρέατα, το χοιρινό είναι πολύ πιο εύκολη από την πρωτεΐνη που συνδύουν τα ζωικά, τα φυτικά προϊόντα. Με αποτέλεσμα να τεμπελιάζει, με αποτέλεσμα να πέφτει ο μεταβολισμός σου, γιατί όντως πέφτει, και με αποτέλεσμα να σου φαίνεται σαν ξένο φαγητό όταν τρως τελικά όσπρια. Τελικά, μετά από μία εβδομάδα, δύο, κάνοντας αυτό το πράγμα, γιατί πια δεν τρώω μόνο, δεν το κάνω αυτό μόνο για δύο φορές τη βδομάδα, το κάνω για παραπάνω. Ζωική πρωτεΐνη, μερικές μέρες τρώω και γαλακτοκομικά και αυγά, απλά δεν τρώω κρέας. Το κάνω και 3 και 4 ημέρες τη βδομάδα, κάποιες μέρες το πάω full vegan και δεν τρώω τίποτα, δηλαδή ξεκουράζω τον οργανισμό μου, ξεκουράζω τον εαυτό μου. Και κάποιες μέρες αφήνω τον εαυτό μου νηστικό για ένα 12ωρο. Πάλι να ξεκουράσω το στομάχι μου. Όλα αυτά γενικά είναι πάρα πολύ ωραία tip για να αρχίσετε λίγο να εκπαιδεύετε και ουσιαστικά να κάνετε adaptation πάνω στον οργανισμό σας. Γενικά έχει περάσει πάρα πολύ και είναι της μόδας οι κετονικές δίαιτες που τρως από το πρωί μέχρι το βράδυ κοτόπουλο και αυγά και κρέας. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί αυτό το πράγμα να έχει αντίκτυπο πάνω στο σώμα μας και να στεγνώνουμε, όπως λέμε, αλλά ουσιαστικά φαντάζομαι ότι κάνεις πάρα πολύ κακό σε βάθος χρόνου. Οπότε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα θα κάνω φασολάδα, γιατί θα φάω και σήμερα και αύριο φασολάδα. Δεν θα φάω κρέας. Και την Παρασκευή θα φάω τις φακές μου. Και το Σάββατο θα φάω φακές. Δεν θα φάω κρέας. Οπότε, δεν σας προτρέπω να ακολουθήσετε αυτό που κάνω και εγώ. Απλά σας λέω τα δεδομένα ποια είναι και πρέπει γενικά λίγο να συνειδητοποιήσουμε όλοι περισσότερο το τι γίνεται. Έτσι είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν γιόγκι τύπο που είχα πάει τώρα για το food tour και καθόμασταν και λέγαμε, ας πούμε, για το όλο πράγμα, το πόσο ευάλωτος πια είναι ο ανθρώπινος οργανισμός και το ένα και το άλλο και ουσιαστικά κάθισα, συγγνώμη τώρα που πολυλογώ και ίσως και να γίνομαι λίγο βαρετός πριν την παγυρική, θα πάω να μαγειρέψω, αλλά να σας πω πως το έχω φιλοσοφήσει λίγο εγώ. Θεωρώ ότι όταν γεννιόμαστε υπάρχει ένας κώδικας. Δηλαδή, πώς έγινε στον υπολογιστή και έχει το λογισμικό μέσα, Windows, Macintosh ή οτιδήποτε έχει μέσα και ξεκινάει ο υπολογιστής και δουλεύει και απλά ακούει εντολές. Έτσι πιστεύω ότι με το που γεννιέται ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα ένα λογισμικό. Όπως και όλο το σύμπαν. Το σύμπαν είναι ουσιαστικά ένας κώδικας. Τι γίνεται. Ακόμα και MacBook να πάρεις, υπάρχει πιθανότητα και θα γίνει μία φορά το χρόνο να σου κολλήσει το PC, το MacBook. Οπότε τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις restart. Επειδή ο οργανισμός μας δεν μπορεί να κάνει restart. Δεν είναι ότι μπορείς να το σβήσεις και να ξαναξεκινήσεις τα πάντα όλα, άσχετα που κοιμόμαστε και ξεκουραζόμαστε. Θεωρώ ότι όταν υπάρχει πρόβλημα στο λογισμικό, ουσιαστικά σε βοηθάει η ίδια η φύση για να φτιάξεις τον κώδικά σου. Και ο κώδικας αυτός, καθίστε γιατί περνάει ένα φορτηγό. Θεωρώ ότι κάνει feed 100% από τα λαχανικά και τα όσπρια που τρώμε στη διατροφή μας. Δηλαδή, οποιοδήποτε κομμάτι λείπει από το λογισμικό μας, επειδή είμαστε κομμάτι της φύσης, υπάρχει στη φύση, οπότε άμα το φάμε, ουσιαστικά θα ξανασυμπληρώσουμε το λογισμικό και δεν θα υπάρχει κανένα λάθος στον κώδικα. Όταν ο κώδικας δουλεύει σωστά, όλος ο οργανισμός δουλεύει σωστά. Δεν έχουμε αρρώστιες, δεν έχουμε πράγματα, δεν έχουμε κακά πράγματα να μας συμβαίνουν. Γενικά είμαστε υγιείς. Οπότε γενικά πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει λίγο να ακολουθήσουμε τα παλιότερα πρότυπα διατροφής. Καλά, αυτό το πολεμάμε τελευταία πάρα πολύ και εγώ, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει.
συνεχώς τονίζω για το ελαιόλαδο στο τέλος, συνεχώς τονίζω ότι οκ, θα κάνουμε την τζανκιά μας, αλλά ναι, να πάμε να κάνουμε γυμναστική, να πάμε να φάμε και σωστά, μία φορά την εβδομάδα, δύο, να κάνουμε την υπερβολή. Άνθρωποι είμαστε, έτσι όπως ακριβώς γίνεται και όλη τη βδομάδα δουλεύεις και το Σάββατο θα βγεις έξω να πας να πιεις ένα ποτό, και ότι πράγμα πρέπει να συμβαίνει και με τη διατροφή. Δηλαδή, οκ, πρέπει όντως όλοι λίγο να εκπαιδευτούμε περισσότερο. Τώρα θα μου πείτε γιατί έπιασε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω, αλλά όντως δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη θεωρία που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο κεφάλι μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό που λένε και οι Ασιάτες, ότι ό,τι τρώμε είμαστε, ό,τι τρώμε είμαστε. Δηλαδή, άμα δεν τρώμε σωστά, σε βάθος χρόνου αυτό το πράγμα φαίνεται πάνω μας. Οπότε, γενικά και εσείς πρέπει λίγο να ισορροπήσετε περισσότερο τη διατροφή σας. Είναι μια κακιά συνήθεια που έχει ξεκινήσει από μικρή ηλικία να τρώμε πιτόγυρα κάθε βράδυ. Ωραίο το πιτόγυρο, θα το φάμε μία φορά τη βδομάδα, αλλά μία φορά τη βδομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθε μέρα παραγγέλνουν πιτόγυρο και τρώνε πιτόγυρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, πάμε να φτιάξουμε τη φασολάδα μας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θα φάω φασόλια και αύριο θα φάω φασόλια και την Παρασκευή θα φάω φακές και το Σάββατο θα φάω φακές. Οπότε θα πάει πολύ όσπριο. Και για αυτούς που νομίζουν ότι καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι και θα υπάρχει νέφος. Τέτοιο θα σας πω ότι όταν εκπαιδεύσετε το στομάχι σας δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και εγώ παλιότερα, όταν άκουγα τις κοπέλες που λέγανε ότι θα φάω ένα avocado toast με ένα χυμό πορτοκάλι και ένα smoothie μπανάνας με βρώμη, έλεγα Παναγία μου, εγώ με το φάω αυτό, πρέπει να κατασκηνώσω στην τουαλέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τελικά πια μπορώ να τα φάω όλα αυτά και δεν με πειράζουν καθόλου. Γιατί τα τρώω κάθε μέρα. Άμα τα τρως μία φορά στους τρεις μήνες και εκεί πέρα που τεμπελιάζεις το στομάχι σου, ξαφνικά βάλεις φυτικές ίνες στο στομάχι σου, εννοείται πως θα παραπονηθεί το στομάχι σου και θα γίνει χαμός. Δώσε συνταγή φραπέ, λέει. Θα σου δώσω και συνταγή φραπέ. Έχω καταπληκτική συνταγή για φραπέ. Οπότε, μάθετε 100% να εκπαιδεύετε το στομάχι σας. Λένε οι γιατροί πως ο δεύτερος εγκέφαλος είναι το έντερό μας. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να το εκπαιδεύουμε. Και όταν λέμε να το εκπαιδεύουμε, να μην τρώμε μόνο κρέας κάθε μέρα. Εντάξει, δεν πρέπει να έρθει μόνο η νηστεία για να αρχίσουμε να τρώμε φυσιολογικά, μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαγειρέψουμε. Έχω να σας πω 2-3 μυστικά που κάνω στη φασολάδα. Δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι πολύ εύκολο. Θα σας πω το γενικότερο κανόνα που ισχύει σε όλα τα όσπρια για το μούλιασμα, το μαγείρεμα και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θα σας πω και το κολπάκι που κάνουμε στη φασολάδα για να χυλώσει, βάζω ένα μήλο μέσα, ένα κόκκινο μήλο. Θα σας το δείξω, δεν είναι τίποτα, άμα θέλετε δεν το βάζετε, άμα το θεωρείτε ότι είναι παράξενο, μην γράφουμε και μετά στα τέτοια στην ιστερία ότι ο Πετρεζίκης έκανε φασολάδα με μήλο, έρχεται η καταστροφή του κόσμου, ας πάμε στην κυβωτό του Νοέ, πού είναι ο Νοέ, ο ΑΕΟ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σε περίπτωση που μπορείτε να γράφετε την συνταγή και σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, αράβικα, το κάνετε, μας αρέσει. Και πάμε να δούμε ακριβώς το τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που πρέπει να υπολογίσουμε όταν κάνουμε όσπρια είναι το γεγονός ότι είναι ένας ξηρός καρπός. Η διαφορά του φασολιού με έναν ξηρό καρπό όπως είναι το αμύγδαλο, το φιστίκι και το φουντούκι ποια είναι. Η βασική τους διαφορά είναι στα λιπαρά. Από εκεί και πέρα, οι υδατάνθρακα και οι πρωτεΐνες έχουν πάνω κάτω τις ίδιες. Απλά το ξηρό καρπός, να φέρω ένα ξηρό καρπό για να το δείξω. Εδώ. Το αμύγδαλο. Εδώ. Το αμύγδαλο είναι ένα όσπριο. Αυτό πρέπει να σκεφτείτε. Ένα φασόλι. Με λιπαρά. Καλά λιπαρά. Απλά τα λιπαρά που έχει μέσα ο ξηρός καρπός το καθιστούν. Άμεσης κατανάλωσης, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ούτε να το βράσω, ούτε να το ψήσω, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά το αρνητικό ποιο είναι, ότι στα 100 γραμμάρια ξηρό καρπό, στα 100 γραμμάρια, έχω περίπου 40 με 50 πλάς γραμμάρια λιπαρών. Που σημαίνει ότι στα 100 γραμμάρια έχω 500 θερμίδες, 900 θερμίδες έχουν τα 100 γραμμάρια λίπους, 9 θερμίδες έχει το λίπος, 4 θερμίδες έχει η πρωτεΐνη, 4 θερμίδες έχει ο υδατάνθρακας. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Οπότε, αυτό με αυτό, η βασική διαφορά που έχουμε είναι ότι αυτό έχει λιπαρά και αυτό δεν έχει. Αυτό έχει πολύ παραπάνω θερμίδες και δεν μπορεί να μας δώσει την αίσθηση του κορεσμού, γιατί άμα θα φάω 100 γραμμάρια φιστίκια, οκ, θα φουσκώσω εκείνη την ώρα, θα πάρω 600 θερμίδες, αλλά άμα φάω 100 γραμμάρια φασόλια,
θα πάρω το 1 τρίτο των θερμιδών και την ίδια πρωτεΐνη. Οπότε γενικά πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα άσπρια, γιατί όλοι οι διατροφολόγοι το λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Η μόνη διαφορά που έχουν, βέβαια, εντάξει, και στην τιμή έχουν τεράστια διαφορά. Τα άσπρια είναι πολύ πιο οικονομικά από τον ξηροκαρπό. Αλλά ο ξηροκαρπός είναι άμεση κατανάλωση, ενώ το άσπρο θέλει μία διαδικασία. Δεν μας πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας δείξω τη διαδικασία που πρέπει να κάνετε για να φάτε τα άσπρια τέλεια. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, να βάλω λίγο τα αμύρδαλα μέσα, όπου τα πήρα από εδώ. Τέλεια. Εδώ. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μουλιάσουμε τα φασόλια μας. Και το μουλιασμά είναι απαραίτητο. Η φακή, ας πούμε, δεν χρειάζεται μουλιασμά. Θα θυμάστε πάντα ότι υπάρχουν τρεις χρόνοι. Ο χρόνος της φακής, ο χρόνος του ρεβιθιού και ο χρόνος του φασολιού. Η φακή δεν χρειάζεται μουλιασμά. Το ρεβίθι χρειάζεται 6 ώρες με 8 ώρες μουλιασμά. Και το φασόλι χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο μουλιασμά. Άρα πάει 0, 1, 2. Φακή, ρεβίθι, φασόλι. Εντάξει. Οπότε τη φακή την καταναλώνουμε κατευθείαν, μπορούμε να την βράσουμε. Το ρεβίθι πρέπει να το μουλιάσουμε 6 με 8 ώρες και τα φασόλια πρέπει να τα μουλιάσουμε το διπλάσιο, 8 με 12 ώρες. Αναλόγως του φασόλι. Άμα το φασόλι είναι καλό, δεν χρειάζεται πολύ μουλιασμά. Άμα το φασόλι δεν είναι καλό, χρειάζεται πολύ μουλιασμά και πολύ βράσιμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Λοιπόν, τώρα, πώς μουλιάζουμε τα φασόλια μας. Για να μουλιάσουμε τα φασόλια είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι στη συνταγή δίνω μισό κιλό, πώς το λένε, μισό κιλό φασόλια. Εγώ επειδή είμαι μόνος μου θα κάνω τα 250 γραμμάρια. Γιατί δεν θέλω να πετάξω τα φασόλια μου. Θέλω να φάω μόνο ακριβώς όσα θέλω να φάω. Λοιπόν, άρα, 500 γραμμάρια εδώ, βάζω τα 250 και μάθετε να χρησιμοποιείτε λαστιχάκια. Ξέρω ότι είναι. Το υπόλοιπο το κρατάω στην άκρη γιατί θα το χρησιμοποιήσω άλλη μέρα. Βέβαια, αυτά που θα μουλιάσω θα σου πω ότι θα τα κάνω μετά. Γιατί δεν τα κάνετε αυτή η φασολάδα. Μου φτάνει η φασολάδα που έχω κάνει. Με 250 γραμμάρια φασόλια μπορείς να φας 5 γεύματα. Με 1 ευρώ. Δεν υπάρχει άλλο φαγητό που να σου δίνει διατροφικά με 1 ευρώ 5 γεύματα. Κανένα. Λοιπόν, τώρα, τι πρέπει να κάνουμε πάντα μα πάντα στα όσπριά μας όταν τα μουλιάζουμε. Είτε είναι ρεβίθια, είτε είναι φασόλια, είτε είναι οτιδήποτε. Έχω δοκιμάσει όλες τις τεχνικές και έχω καταλάβει, τις έχω δοκιμάσει, όταν σας λέω δεν είναι ότι τα έχω διαβάσει, τα έχω δοκιμάσει. Δηλαδή έχω πάρει την ίδια μάρκα από φασόλια και έχω κάνει το τεστ. Να βάλω μέσα σόδα, να βάλω μέσα αλάτι, να μην βάλω τίποτα μέσα, να βράσω τα φασόλια με αλάτι, χωρίς αλάτι. Έχω κάνει και το κόλπο να βράσεις τα φασόλια με αναψυκτικό που το κάνανε στο στρατό για να δω το τι σημαίνει. Οπότε γενικά από όλες αυτές τις τεχνικές αυτή που θα σας δώσω είναι η καλύτερη. Λοιπόν. Τα φασόλια πρώτα απ' όλα τα βράζουμε, δεν βάζουμε αλάτι για να τα βράσουμε. Γιατί άμα βράσουμε αλάτι, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να σκληρύνει η φλούδα και να μαλακώσει το εσωτερικό. Εντάξει. Οπότε, όταν θα τρώμε μετά τα φασόλια μας, θα έχουμε ένα δάγκωμα στο τέλος που η πέτσα θα σκληρύνει και δεν θα τρώγεται και το εσωτερικό θα έχει γίνει πουρές. Εμείς τι θέλουμε, θέλουμε να πετύχουμε ακριβώς το ίδιο δάγκωμα που έχει η φλούδα με το φασόλι, με το εσωτερικό, να είναι ακριβώς ίδια. Αυτό το πράγμα για να το πετύχουμε, το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι σε οτιδήποτε όσπριο και κάνουμε, είτε είναι ρεβίθια, είτε είναι φασόλια, είτε είναι μαυρομάτικα, οτιδήποτε, ρίχνουμε λίγο αλάτι, απογεμίζουμε με νερό κρύο, εδώ, και σε περίπτωση που μουλιάσετε έως και 12 ώρες τα φασόλια σας, σε τέτοιες θερμοκρασίες δεν υπάρχει πρόβλημα να τα αφήσετε έξω να μουλιάσουν. Σε περίπτωση όμως που τα ξεχάσετε και θέλετε να τα μουλιάσετε παραπάνω από 12 ώρες, έτυχε κάτι, τότε αναγκαστικά πρέπει να τα βάλετε στο ψυγείο. Γιατί τα φασόλια είναι ένα όσπριο που ουσιαστικά με το που βρει υγρασία τι θέλει να κάνει. Θέλει να βγάλει φυτιλάκια από εδώ και να μεγαλώσει και να γίνει φυτό. Οπότε, άμα αφήσω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος παραπάνω από 24 ώρες, το φασόλι θα αρχίσει να χαλάει. Οπότε, άμα θέλετε να μουλιάσετε για παραπάνω από 24 ώρες γιατί έχετε δουλειά ή γιατί θέλετε να μαγειρέψετε την παραεπόμενη μέρα, απλά τα βάζετε στο ψυγείο σκεπασμένα με μεμβράνη. Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες στο live που κάναμε το cheesecake, λίγο λεπτά για να πάρουμε μεμβράνη εδώ, οτιδήποτε φασόλι δεν είναι καλό θα πάει στην επιφάνεια και θα το πετάξετε. Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες στο live, αυτό που ήθελα να κάνετε ήταν να μουλιάσετε από χθες το βράδυ. Ωραίος. Δεν πειράζει. Θα βάλω αυτό. Δεν έχω άλλο. Νομίζω πως δεν έχω άλλο. Για εδώ. Όχι! Λοιπόν,
Δεν έχω άλλη μεμβράνη, δεν πειράζει. Άλλη ευκαιρία να σταματήσω να χρησιμοποιώ και μεμβράνη. Βέβαια έχει βγει η μεμβράνη disposable, βιοδιασπόμενη. Αλλά προς το παρόν είναι πανάκριβη. Οπότε όταν γίνει σε οικονομική τιμή θα αρχίσουμε να μπαίνουμε. Οπότε με μια πετσετούλα θα σκεπάσω και θα αφήσω την άκρη. Αλλά πριν αφήσω την άκρη, θέλω να σας δείξω τις ουσιώδεις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μουλιασμένου φασολιού και μη μουλιασμένου φασολιού. Επειδή άμα είστε φοιτητές, μπορεί να ξυπνήσετε μια μέρα και να πείτε: OK, θα φτιάξω σήμερα φασολάδα. Δεν μπορείτε να βράσετε κατευθείαν τα φασόλια εδώ. Εκτός άμα κάνετε ένα κόλπο που γενικά δουλεύει. Να πάρετε βραστό νερό, να ρίξετε μέσα βραστό νερό, να αφήσετε μία ώρα στην άκρη και μετά να βράσετε. Δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα με το να τα μουλιάσετε σε κρύο νερό, αλλά γενικά θα σας διευκολύνει άμα όντως θέλετε να φάτε την ίδια μέρα φασολάδα. Γίνεται και αυτό. Λοιπόν, το φασόλι μας πριν το μουλιάσουμε ήταν τόσο. Εδώ. Και όταν το μουλιάσαμε έγινε τόσο. Είναι ένα διαφορετικό προϊόν. Να σας πω ότι τα ρεβίθια, όταν τα μουλιάσουμε σε νερό πάρα πολύ καλά, μπορούμε να τα καταναλώσουμε κατευθείαν. Το χούμους κανονικά γίνεται με ομά ρεβίθια. Φυσιολογικά, όταν δαγκώσω το φασόλι, πρέπει να τρώγεται. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, σε μια εναλλακτική κουζίνα που ο κόσμος θα το καταλάβαινε, άμα βάζα ξύδι και λεμόνι και λίγο ελαιόλαδο και μαρίναρα τα φασόλια μου, θα μπορούσαμε να τα φάμε. Λοιπόν, δεν σας πάω σε τόσο δύσκολα κομμάτια, απλά θέλω λίγο να καταλάβετε τη φιλοσοφία. Των όσπριων. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σκεπάζω με πετσετούλα αυτά και αυτά εδώ τώρα που έβαλα μέσα στο νερό για να τα μουλιάσω θα τα κάνω χούμους αύριο. Πώς θα πάρω να τα βράσω λίγο, μόνο με νεράκι, τίποτα άλλο, θα τα σουρώσω και ουσιαστικά θα κάνω την ίδια διαδικασία. Έχω πολύ ωραία συνταγή χούμους με φασόλια στο site. Άμα τη δείτε, θα πάτε ζημιά. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, οπότε μούλιασα τα φασόλια μου με το αλάτι. Και το πιο σημαντικό είναι τώρα να αφαιρέσω το αλάτι από τα φασόλια. Οπότε τι θα κάνω, θα ξεπλένω καλά. Ωραίος. Άμα δεν πάρεις, πώς το λένε, σίτα, πώς θα τα ξεπλένεις Κυριάκη. Λοιπόν, εδώ. Ξεπλένω καλά. Εδώ και τα φασόλια μου είναι έτοιμα. Αυτό είναι. Τα ξέπλυνα, είναι μια χαρά, είναι έτοιμα για χρήση. Ένα καλό τεστ πριν τα βράσετε για να δείτε αν είναι έτοιμα για να τα βράσετε είναι αυτό. Δοκιμάστε. Άμα το τρώτε ευχάριστα, σημαίνει πως τα φασόλια σας μπορούν να βραστούν και μια χαρά. Άμα δυσκολεύεστε να μασίσετε, αφήστε τα κι άλλο στο νεράκι μέχρι που να μαλακώσουν. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη φασολάδα μας. Θα βάλω από εδώ το θέμα μου. Γιατί από εδώ φαίνεται καλύτερα καθώς ψιλοκόβω τα λαχανικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω τη μισή δόση από τη σύνταγη που δίνω στο site, οπότε και εσείς μπορείτε να κάνετε είτε τη μισή, είτε να κάνετε adapt και να κάνετε ολόκληρη τη συνταγή, δεν με πειράζει. Λοιπόν, να σας πω ότι αν και έχω τη μισή συνταγή, εγώ ποτέ δεν κάνω τσιπουνιά στα λαχανικά. Θεωρώ ότι όσα περισσότερα λαχανικά βάλεις μέσα, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το φαγητό. Οπότε αν και λέω ένα κρεμμύδι στο μισό κιλό φασόλια, άξιστε 250, το έχω εδώ, θα βάλω ένα κρεμμύδι στο μισό κιλό. Γιατί, μπορώ. Και γιατί αν θα κόψω το κρεμμύδι ολόκληρο, γιατί να το πετάξω, γιατί να το τυλίξω και να το βάλω στο ψυγείο και να μυρίζει όλο το ψυγείο κρεμμύδι, να το βάλω στο φαγητό μου. Οπότε, ένα κρεμμύδι, το κόβω στη μέση και επειδή θα βράσει το φαγητό μου μία μισή ώρα, δεν έχει σημασία άμα ψιλοκόψετε ή χοντροκόψετε το κρεμμύδι, θα λιώσει. Και εμένα μου αρέσει να νιώθω το κρεμμύδι στη συνταγή. Οπότε κόβω εδώ πέρα ωραίες φέτες. Μόλις κόψω ωραίες φέτες, θα σβήσω αυτά εδώ. Εδώ, τέλεια. Κόβω ωραία κυβάκια, βλέπετε πόσο αργά το κάνω. Μπορείτε και εσείς να το κάνετε αυτό. Δεν είναι τίποτα. Και εδώ και εδώ. Οπότε, έχω κρεμμύδι εδώ. Έφυγε, πάει στην άκρη. Έχω σκόρδο. Το σκόρδο στη φασολάδα είναι σχετικό. Δεν νομίζω ποτέ κανείς να έχει φάει φασολάδα και να έχει βρει ολόκληρη σκυλίδα σκόρδο και να του μυρίζει σκόρδο. Γιατί δεν μυρίζει σκόρδο. Βράζει μια μισή ώρα, οπότε οποιαδήποτε αίσθηση σκόρδο που υπήρχε στο σκόρδο έχει φύγει. Απλά δεν είναι μια ιδιαίτερη γεύση στο φαγητό. Αν και γράφω πόσο, 2 σκυλίδες. 2 με. Πόσο, περιμένετε, μισό λεπτάκι. 5 σκυλίδες σκόρδο γράφω. Άρα καλά το λέω. 5 σκυλίδες, οπότε στη μισή δόση, να μην βάλω 3. Να βάλω 3.
Οπότε, τρεις σκελίδες σκόρδο, ωραίες φετούλες. Και εδώ. Και εδώ. Πάει και αυτό εδώ στην άκρη. Τέλεια. Καρότο. Καρότο σας έχω πει 100 φορές ότι άμα δεν σας πειράζει η φλούδα στην αίσθηση όταν τρώτε το καρότο, καλό θα ήταν το καρότο να το χρησιμοποιείτε με τη φλούδα, γιατί έχει πάρα πολλές βιταμίνες στη φλούδα. Οπότε, έτσι όπως είναι, στη μέση τα καρότα. Και θα βάλω και παραπάνω καρότο, γιατί έχω άλλο ένα καρότο μέσα. Κανονικά πρέπει να βάλω ένα καρότο στη συνταγή για τα μισά. Αλλά επειδή μου περισσεύει το καρότο, γιατί να το πετάξω, σας το είπα, είναι ευκαιρία να το βάλω στο φαγητό μου. Εδώ, κόβω ωραίες φέτες. Και κατ' εξοχήν να σας πω ότι η φασολάδα, το βασικό μυρωδικό που έχει είναι το σέλινο. Το σέλινο όμως δεν μπορούμε να το βρούμε κάθε φορά στα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει σε ευκαιρία. Αν πάτε στη Λαϊκή θα βρείτε 100% σέλινο και θα βάλετε σέλινο στη συνταγή. Άμα δεν βρείτε σέλινο θα βρείτε σίγουρα σέλερι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το σέλινο είναι πολύ πιο έντονο και πολύ πιο χαρακτηριστικό λαχανικό της φασολάδας. Επίσης, να σου πω ότι το σέλινο δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Το σέλινο είναι ουσιαστικά το φυτό που βγαίνει από τη σελινόριζα. Οπότε οι ξένοι το πετάνε. Στην Ελλάδα το κατάμε και το πουλάμε. Ουσιαστικά το σέλινο είναι μια σελινόριζα που δεν έχει μεγαλώσει ακόμα ο βολβός από κάτω. Έχει μεγαλώσει από πάνω το λουλούδι και εμείς το βγάζουμε, ενώ στο εξωτερικό το αφήνουν να μεγαλώσει κάτω ακόμα περισσότερο η ρίζα. Κόβουν το πάνω και πουλάνε τη σελινόριζα. Οπότε δεν υπάρχει στο εξωτερικό για να αγοράσεις σελινό πουθενά. Εκτός αν βρεις κανένα βιολογικό που πουλάει τη σελινόριζα μαζί με το σέλινο από πάνω. Να ξέρετε ότι το σέλινο και το σέλερι είναι δύο διαφορετικά υλικά. Παρόμοια γεύση, αλλά ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Να βάλω από εδώ την καμερά μου. Τέλεια. Και εδώ πέρα έχω την κατσαρόλα μου. Τέλεια. Λοιπόν, το κόλπο για να κάνουμε σωστή φασολάδα και να μην την πλακώσουμε και να μην γίνει βαριά ποτέ είναι να μην πλακώσουμε με λάδι το φαγητό μας τώρα. Γιατί, αν και κατ' εξοχήν είναι ένα λαδερό φαγητό και μας αρέσει ένα κυλαδάκι, άμα βάλουμε τώρα το λάδι μας, το ελαιόλαδο, θα χάσει τα αρώματά του. Εκεί πέρα που έχει πολύ καλά λιπαρά, θα χάσει τα καλά λιπαρά του και θα γίνουν κακά τα λιπαρά του. Και ουσιαστικά δεν θα έχει καμία ουσία. Θα πάρω τζάμπα θερμίδες στο φαγητό μου και κακά λιπαρά, κάτι που είναι κακό για το στομάχι. Οπότε, θα βάλουμε το ελάχιστο δυνατό λάδι στην αρχή για να σουτάρουμε τα λαχανικά μας. Θα προσθέσω 2-3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, δεν θέλει παραπάνω. Καλά, θα κάνω μια κατσαρόλα φαγητό, οπότε καταλαβαίνετε ότι 2-3 κουταλιές δεν είναι πολύ. Και θα προσθέσω όλα μου τα λαχανικά εδώ. Αυτά. Τα παίρνω. Έρχομαι. Κοιτάξτε εδώ, το κάνω λες και κάνει κοντινά ο σκηνοθέτης, όλη την ώρα αλλάζει κάμερες. Έτσι όπως είναι, εδώ, θα ρίξω όλα μου τα λαχανικά. Και να σας πω ότι άμα δεν σας αρέσει, άμα δεν θέλετε να βάλετε και καθόλου λάδι, μπορεί όλη μας η συνταγή να γίνει bloom. Δηλαδή να βάλω τα λαχανικά μου μαζί με τα φαστόρια και να δώσω μια βράση χωρίς καθόλου λάδι, σε περίπτωση που δεν τρώτε λάδι καθόλου, και να μην τα σοτάρω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ή μπορείτε απλά να ρίξετε τα λαχανικά μέσα στο φούρνο, να τα ψήσετε λίγο στο φούρνο και ουσιαστικά να τα καραμελώσετε εκεί. Τώρα, αυτή τη διαδικασία εδώ του καραμελώματος πρέπει να την κάνουμε τουλάχιστον. Περιμένετε λίγο, μισό λεπτάκι να φέρω μια κουτάλα. Τέλεια. Αλλά αυτές τις κουτάλες είναι τέλειες, δεν κυβούνται. Από το ισόπνο. Λοιπόν, ανακατεύουμε και τώρα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς πρέπει να κάνετε την φασολάδα. Η μία λέει να μην σουτάρουμε πολύ τα λαχανικά και να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Την ακούω, μου αρέσει. Και η άλλη είναι να καραμελώσουμε πολύ τα λαχανικά μας για να βγάλουμε έξτρα γεύση και έξτρα ζάχαρη. Και αυτό το ακούω. Εντάξει, ό,τι θέλετε κάνετε, δεν μας πειράζει. Να δω άμα ξέχασα τίποτα. Λοιπόν, φασόλια μέσα, αλάτι στα τέτοια μέσα, σέλερι μέσα, καρότα μέσα, κρεμμύδι μέσα, σκόρδο μέσα, ελαιόλαδο μέσα, δάφνη θα μπει τώρα, πελτές θα μπει τώρα, δεντρολίβανο θα μπει τώρα, μήλο θα μπει τώρα, νερό θα μπει τώρα. Λοιπόν, άρα τα έχω όλα εδώ, είναι οργανωμένα. Και καθώς σοτάρω εδώ πέρα τα λαχανικά μου και έχουν πάρει ωραίο χρώμα, θα αφήσετε 4-5 λεπτά, αλλά και να μην αφήσετε, σας λέω ότι η συνταγή θα βγει τέλεια ούτως αλλιώς. Βασικά αυτή τη φασολάδα εγώ την κάνω με αυτό το καραμέλο, με αυτό το ίδιο τώρα, δηλαδή το τίποτα. Εδώ, κοιτάξτε. Είσαι καραμέλος, εδώ. Αυτή είμαστε. Λοιπόν, και έτσι όπως είμαστε, θα ρίξω. Θα καεί, λέτε το ξυλοκοπείς, θα καεί, αλλά δεν πειράζει.
Αυτό το φέρω εδώ πέρα για να βλέπετε καλύτερα. Ρίχνω τη Δάφνη. Να σας πω ότι κοιτάξτε με. Θα βγω έξω στο μπαλκόνι για να δείτε ότι το δωρεάν είναι εδώ. Κοιτάξτε. Ρίγανη και θυμαράκι μπορείτε να την έχετε στο σπίτι σας για να μπορέσετε να κάνετε σωστά το φαγητό. Λοιπόν, ρίχνω μέσα δέντρο λίμανο. Ο κύβος που θα ρίξω μέσα μπορείτε να το ρίξετε και στο τέλος. Γιατί δεν θέλουμε να βράσουμε τα λαχανικά μας με αλάτι. Και ο κύβος έχει λίγο αλάτι, η αλήθεια είναι. Απλά εγώ το ρίχνω μέσα για να κάνει πιο πλούσια τη σάλτσα μου εξ αρχής. Άμα κάνετε σωστά τη διαδικασία με τα αλάτι που σας είπα πριν, θα βγουν τέλεια ούτως ή αλλιώς. Απλά δεν βάζουμε πρόσθετο αλάτι μέσα. Λοιπόν, ρίχνω και τον κύβο. Θα ρίξω και το πελτέ ντομάτας. Εδώ. Θέλω πελτέ ντομάτας. Εδώ, τέλεια. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Για να κοιτάξετε εδώ πως είναι. Δάφνη, δεντρολίβανο, σκόρδο, πελτές, όλα τα λαχανικά μου. Πάει ξανά μέσα εδώ. Τέλεια. Ανακατεύω. Να σοκαριστεί ο πελτές. Είναι πολύ σημαντικό να σοκάρουμε τον πελτέ μας. Άμα κάνετε βραστά τα λαχανικά σας, ενώ δεν τα σοτάρετε στην αρχή, πάρτε ένα τηγανάκι, σοτάρετε τον πελτέ σκέτο και μετά ρίξτε τον μέσα. Γιατί όταν σοτάρουμε τον πελτέ, ο πελτέ, άμα σοταριστεί, δένει καλύτερα το φαγητό και δεν μυρίζει κονσερβίλα. Άμα ρίξω τον πελτέ έτσι όπως είναι μπλουμ μέσα στο φαγητό, να ξέρετε ότι πάντα βγάζει μια άσχημη επίγευση, μια πικρίλα. Άμα το σοτάρω σε ένα τηγανάκι, ακόμα και σκέτο, και μετά το ρίξω μέσα στο φαγητό μου, είναι τελείως διαφορετικό υλικό. Και πολύ πολύ βασικό, κοιτάξτε εδώ. Εγώ τον πελτέ μου τον έχω σε βαζάκι. Ενώ άνοιξα τη συσκευασία που ήταν τενεκεδάκι, πάντα με το που ανοίξετε τη συσκευασία να θυμάστε οτιδήποτε τενεκεδάκι ανοίγετε θα το μεταφέρετε σε βαζάκι. Γιατί αν και το τενεκεδάκι κρατάει τα φαγητά μέσα ζωντανά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όταν είναι κλειστό, όταν ανοίξει οξυδώνεται και οξυδώνει οτιδήποτε βρίσκεται μέσα. Δηλαδή, άμα τον πελτέ σας το μεταφέρετε σε ένα βαζάκι, θα έχει τη διπλάσια ζωή από το να το αφήσετε μέσα στο τενεκεδάκι αφού το ανοίξετε. Οπότε, τώρα, καθώς σοτάρουμε τον πελτέ μας, ήρθε η ώρα για τα τελευταία μας υλικά. Ρίχνω τα φασόλια μου. Ένα. Και αυτό που κάνω είναι να προσθέτω ένα μιλαράκι. Το μήλο μου βγάζει μια γλυκύτητα μέσα στο φαγητό, που ουσιαστικά ισορροπεί τυχόν ατυχία που μπορεί να έχω στα λαχανικά μου, γιατί άμα φτιάξω τα φασόλια και το σέλερι, το καρότο, το κρεμμύρι δεν είναι σωστά, πάντα ισορροπεί τη γεύση και πείζει πάρα πολύ ωραία τη σάλτσα. Αυτό το μυστικό μου το έχουν μάθει, δεν το ήξερα εγώ, ούτε το έκανα στο σπίτι μαμά, γιαγιά ή οποιοδήποτε άλλο. Το έμαθα, το έκανα, μου άρεσε, σας το λέω. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι δύο τρυπούλες για να μπορέσει να φύγει η φλούδα και να φύγει από μέσα όλο το ζουμί. Όχι να το χαράξετε. Μην το σπάσετε γιατί θα σπάσει μέσα, θα διαλυθεί. Θέλουμε να μείνει ολόκληρο, να το αφαιρέσουμε μετά και να βγάλει όλη τη γεύση μέσα στο φαγητό. Οπότε, ρίχνω ένα μήλο μέσα, εδώ, και το νερό μου. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, τώρα. Με το που ρίξω και το νερό, κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Να πάμε εδώ πάνω, κοιτάξτε τι ωραίο που φαίνεται. Δεν το έχετε ξαναδεί. Είναι τέλειο. Λοιπόν, καπακώνω και σιγοβράζω για μία-μία μισή ώρα. Τώρα το νερό που έχω δώσει στη συνταγή είναι σχετικό. Λέω στο μισό κιλό φασόλια ότι βάζετε 2 λίτρα νερό. Γιατί και εγώ, με κάτσα να το κλείσω αυτό. Πολύ φως. Εδώ. Θα το κλείσω. Μισό. Αχ, το έκλεισα και ηρέμησα. Λοιπόν, λέω 2 λίτρα νερό. Αυτό είναι σχετικό. Γιατί έχει να κάνει καθαρά με τα φασόλια που θα πάρετε. Άμα τα φασόλια δεν είναι καλά, υπάρχει περίπτωση να βγάλετε και 3 φορές τη φασολάδα σας και να μην πειράζει. Υπάρχει περίπτωση, επειδή τα φασόλια κρατάνε πάρα πολύ, να πάτε σε ένα μαγαζί και τα φασόλια που θα πάρετε να είναι 3 και 4 χρονών. Οπότε, υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει πάρα πολύ. Το χρόνο βράζουμε επίσης είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα φασολιού. Δηλαδή αυτά τα φασολιά που έχω εγώ είναι καλά, σε μία ωρίτσα, το πολύ μία μισή, θα έχουν βράσει.
και σε χαμηλή φωτιά. Κοιτάξτε εδώ, καπάκουσα και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό μετράω μία ωρίτσα. Οπότε, άμα το φασόλι μας πάρει μία ωρίτσα, το νερό που θα χρειαστείτε είναι αυτό που σας έδωσα. 2 λίτρα για ολόκληρη τη συνταγή, 1 λίτρο για τη μισή συνταγή. Εφόσον και το καπάκι κλείνει καλά και τα φασόλια μας βράζουν γρήγορα. Εφόσον δεν καπακώσετε, αφήστε ανοιχτή την κατσαρόλα, θα χρειαστεί 3 φορές παραπάνω νερό, 2 φορές παραπάνω νερό, γιατί το νερό θα ξεθμίζεται. Οπότε θέλει να προσθέσουμε και άλλο νερό. Σε περίπτωση τώρα που χρειάζεται πολύ περισσότερο βράσιμο, πάλι θα χρειαστεί περισσότερο βράσιμο, γιατί περισσότερο νερό, γιατί άμα βράσει 2 ώρες και 2,5 ώρες το φαγητό μας, θα χρειαστεί περισσότερο βράσιμο. Τώρα, αν έχετε χύτρα ταχύτητος, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, θα ρίχνετε μέσα, τελείωσε. Οπότε, μετά από μία ωρίτσα, εμένα μου πήραν μία ώρα για να γίνουν τα φασόλια μας θα είναι εδώ. Θα είναι έτοιμα. Ωραία. Μισό, έρχομαι. Και ανοίγουμε, θέλω να δείτε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να δείτε κάτι πολύ πολύ σημαντικό που θα σας δείξω. Και αυτό δεν το έχει πετύχει ποτέ κανείς, θα σας το δείξω τώρα εγώ. Κοιτάξτε τα φασόλια που έχουν μείνει ατόφια. Τα βλέπετε, δεν έχουν σπάσει, δεν έχουν διαλυθεί. Γιατί δεν είμαι πάνω από την κατσαρόλα να ανακατεύω και γιατί τα φασόλια μου είναι καλής ποιότητας. Άμα τα φασόλια δεν είναι καλής ποιότητας, θα αρχίζουν να σπάνε, να λιώνουν και γενικά να γίνεται χαμός. Έχω μία σάλτσα από κάτω, τόσο χυλωμένη και τόσο υπέροχη, που πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι σαν να έχω βάλει μέσα αλεύρι και δεν έχω βάλει αλεύρι. Γιατί τα φασόλια βγάζουν το αμυλό τους, γίνονται νόστιμα από μόνο τους και γενικά φτιάχνουν το φαγητό από μόνο τους. Τώρα, το μήλο έχει κάνει τη δουλειά του, έχει βγάλει όλη τη γεύση, δεν το πιέζουμε, δεν το βάζουμε μέσα στο φαγητό, δεν ανακατεύουμε και έτσι όπως είναι το αφαιρούμε και δυστυχώς ή ευτυχώς πάει στα σκουπίδια. Αλλά για αυτή τη συνταγή δεν θα χρησιμοποιήσετε ένα μήλο που είναι πάρα πολύ καλό. Ένα μήλο που είναι χτυπημένο και λίγο κίτρινο στην άκρη, αυτό θα χρησιμοποιήσετε. Προκειμένου να πετάξετε το μήλο εκείνο, θα το χρησιμοποιήσετε μέσα στη φασολάδα. Λοιπόν, ανακατεύω. Και κοιτάξτε εδώ. Εγώ σας λέω, το ζουμί που σας έχω δώσει είναι ακριβώς για τη φασολάδα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε καλά φασόλια και βράσετε για μία-μία μισή ώρα. Σε περίπτωση τώρα που χρειάζεται παραπάνω νερά και σε αυτό το σημείο προσθέτετε. Γενικά να θυμάστε ότι άμα βάλουμε πολύ νερό στα φασόλια και τα βράσουμε, δεν χυλώνουν. Άμα βάζω σταδιακά νερό στα φασόλια, τότε χυλώνουν καλύτερα. Οπότε, τελευταία βήματα της συνταγής, λίγο αλατάκι θα ρίξουμε τώρα και μπορούμε να βράσουμε άλλα 5-10 λεπτά με το αλάτι. Εγώ ρίχνω απλά στο τέλος. Και τι δεν έχουμε βάλει καθόλου στο φαγητό μας, σαν και είναι λαδερό, λέω εδώ. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το λαδάκι μας, εδώ. Και πραγματικά το λάδι μας να κρατήσει όλα τα καλά στοιχεία που έχει στο φαγητό μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ρίξαμε μέσα το λαδάκι μας. Το λαδάκι έτσι όπως το ρίξαμε είναι πραγματικά φάρμακο, είναι φάρμακο για την υγεία μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή φυτική πρωτεΐνη από τα φασόλια μας που είναι άριστη, μπόλικα λαχανική, πολύ καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο. Πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα superfood. Και πάμε να σερβίρουμε. Πάρω ένα μικρό πιατάκι, εδώ. Τώρα με αυτή την κουτάλα πάνω σε βρίσκω, πάλι θα λερώσω. Αμάν, έχω βαρεθεί να πλένω. Τι πράγμα είναι αυτό. Έλα. Βγες, κουτάλα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε, εδώ. Θα πάρω φασολιά, μαζί με ζουμάκι. Αλλά είναι φανταστικό φαγητό, δεν υπάρχει. Είναι ονειρικό φαγητό. Ξαναλέω ότι άμα βρείτε σέλινο, βάλτε σέλινο. Άμα δεν βρείτε, βάλτε σέλερι. Εδώ είμαστε. Λαδάκι. Από πάνω. Και άλλο λάδι. Μην το λυπάστε, δεν είναι κακά τα λιπαρά. Είναι μια χαρά τα λιπαρά. Οπότε μας αρέσει να τα βάζουμε στο φαγητό μας. Και κάπου είχα μπούκοβο εδώ, μισό λεπτάκι. Άμα σας αρέσει το μπούκοβο, βάλτε και λίγο μπούκοβο. Ολαλά. Και αυτή τη στιγμή έχω μία κατσαρόλα φασολάδα εδώ, μία άλλη κατσαρόλα φασολάδα εδώ, οπότε σας είπα δύο μέρες θα τρώω φασόλια. Μ' αρέσει, κάνω τρομερή αποτοξίνωση στον εαυτό μου, σας το έχω πει ότι το κάνω και πρέπει να αρχίσετε να το κάνετε κι εσείς. Δίπλα από τον Elvis εδώ θα φάω τη φασολάδα μου. Είναι φανταστικό όταν τα φασόλια είναι εντάξει, είναι ωραία. Το λέγαμε και στον Όλυμπο, στο food tour που πήγαμε με τα μαστόρια. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις πάντα το ίδιο προϊόν στα φασόλια. Δηλαδή, άμα τα φασόλια σου δεν είναι καλά, πάει πίσω να βράζεις, να βράζεις και να μην κάνεις τίποτα.
κάνουν καλύτερα φασόλια και από τη μαμά σας και από τη γιαγιά σας και από το καλύτερο καταφύγιο που έχετε φάει ποτέ σας. Αρκεί να κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα και εγώ. Okay. Λοιπόν, θήκες πήρατε. Πηγαίνετε στο e-shop μας, πάρτε μια θήκη, οργανώστε τα μαχαίρια σας εδώ και τα μαχαίρια σας δεν θα χαλάνε άμα τα οργανώσετε. Λοιπόν, τι μαχαίρι θα δώσω, σήμερα θα δώσω το μαχαίρι του Σεφ, εδώ, ένα στο Facebook και ένα στο Instagram. Στο Facebook γράφετε κάτω από τα live akisishop.com μια ενιαία λέξη και στο Instagram, επειδή θα ανεβεί η φασολάδα σαν post, θα γράψετε από εκεί κάτω akisishop.com. Να σας πω ότι σας είχα πει ότι θα κληρώσω δύο μίξερ αυτή τη βδομάδα, δύο μίξερ θα κληρώσω. Απλά επειδή γίνεται ένας ψιλοχαμός, την κλήρωση την κάνουμε Σάββατο νομίζω, του πρώτου μίξερ, και το δεύτερο μίξερ θα βγάλουμε το διαγωνισμό την Κυριακή. Οπότε το Σάββατο θα τελειώσει ο πρώτος διαγωνισμός του μίξερ, θα κερδίσει κάποιος το ασημένιο, και το δεύτερο μίξερ που θα δώσω δώρο είναι το μαύρο. Sexy. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, θα απολαύσω τη φασολάδα μου, ελπίζω να κάνετε και εσείς φασολάδα και οτιδήποτε φασόλια σας περισσεύουν, μουλιάστε τα, κάντε χούμους, μπείτε στο site μου, δείτε τη συνταγή, αυτά. Τα λέμε το βραδάκι, θα φτιάξουμε γλυκό νομίζω.